Έχεις καλές σχέσεις? Όχι. Το ρωτάς αυτό γιατί έκανα pole dancing. Στο pole dancing το έκανα καθαρά για γυμναστική. Δεν χορεύεις? Όχι, μόνο τσεφτετέλια. Όχι, δεν χορεύεις τσεφτετέλια. Ο Κωνσταντίνος τι σου είπε? Ο Κωνσταντίνος μου είπε ότι μου ταιριάζει πάρα πολύ. Δεν ξέρω γιατί το λέει. Δεν με έχει δει να χορεύω κιόλας. Είχε σχολιαστεί ιδιαίτερα η απόφασή σας το να μιλήσετε ανοιχτά για τη σχέση σας, να το επιβεβαιώσετε μέσα από μια φωτογράφηση? Ήταν λίγο χαζό το να κρυβόμαστε από τη στιγμή που νιώσαμε έτοιμοι και το ανακοινώσαμε με αυτόν τον τρόπο. Ξεκίνησε από το παιχνίδι, ξέρεις, όλο αυτό το... Ναι, όχι, να το ξεκαθαρίσω αυτό. Δεν ξεκίνησε από το παιχνίδι. Έχετε πει τώρα ότι είστε γύρω στους 3 μήνες μαζί? Κάπου εκεί, ναι. 3,5 μήνες και κάτι. Η αλήθεια είναι πως δεν έχουμε κρατήσει ημερομηνία. Αυτό δεν ξέρω με συμφέρει. Δεν ξέρω πότε θα πάρω δώρο, επαιτίου. Γιατί έχουν ξεκινήσει τα σενάρια για συγκατοίκηση, για... Ναι, αυτό... τώρα δεν ξέρω πότε θα προλάβω να ψάξω για σπίτι. Το έχω αφήσει λίγο πάνω του. Εγώ τώρα με τις πρόβες δεν προλαβαίνω να ψάξω για σπίτι όμως. Οπότε θα βολευτούμε λίγο σε αυτή την κατάσταση που είμαστε. Στη μεταφορά, πήγαινε έλα. Αλλά μετά, ναι, όχι, έχουμε σκοπό να συγκατοικήσουμε, να βρούμε ένα σπίτι, σιγά σιγά. Πες μου πόσο γέλασες όταν έβλεπες να αναφέρονται, ας πούμε, σε διαφορά ηλικίας και τα λοιπά. Α, ναι, αυτό, ναι. Ναι. Το πιο είναι αυτό, ότι δεν σε πιστεύουν. Βγαίνω γυναίκα πράγμα και λέω, παιδιά είμαι, το 87 έχω γεννηθεί. Έχω γεννηθεί το 87 και δεν το πιστεύουν. Όχι, είσαι το 85, είσαι το, δεν ξέρω. Ναι, όχι, είμαι το 87. Εντάξει, για μένα δεν παίζει ρόλο καθόλου η ηλικία. Δεν έχουμε διαφορά, 2 χρόνια τον περνάω. Δεν είναι διαφορά. Όχι, δεν είναι διαφορά. Καθόλου, καθόλου. Θα είστε μαζί και στη δουλειά? Ναι, θα είμαστε και μαζί. Δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσει αυτό, γιατί γενικότερα έχουμε αντίθετες απόψεις. Συμφωνούμε, αλλά διαφωνούμε κιόλας και αυτό είναι και το ωραίο της υπόθεσης. Το φοβήθηκες, δηλαδή, αν είστε μαζί, ας πούμε, π.χ. τώρα στην ίδια εκπομπή. Ναι. Το φοβήθηκες πώς θα λειτουργήσει αυτό στη σχέση? Αν ή διαφωνήσει, η εντάξει τη δουλειά μπορεί να παίρνει ένα σπίτι, ξέρεις. Όχι, καλέ. Σιγά. Δεν θα μας επηρεάσει, θεωρώ. Θεωρώ. Όχι, δεν μας επηρεάσει. Θα ψηφίζει? Εννοείται θα έρχεται. Μου έχει δηλώσει κάθε Παρασκευή θα είναι εδώ μαζί μου. Θα μου κρατάει το χέρι σφιχτά. Μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Καλά, love is in the air, εντελώς, ε. Θα κάνουν εκπομπή μαζί. Ναι, με την Τωρέτα για το Survivor, όπου νομίζω ότι ο Κωνσταντίνος θα σχολιάζει τους μαχητές και η Ευρυδίκη τους διάσημους. Μάλιστα. Α, ωραία. Είναι γλυκό κορίτσι. Απίστευτα γλυκά. Αυτό σκεφτόμουν τώρα, Φέικα, μία σχέση από ό,τι τη βλέπαμε στο Survivor.